Καλησπέρα, καληνύχτα και η κούκλικα στα Κρόνια. Τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Αυτή τη φορά έχουμε διπλό unboxing. Μ' αρέσει να κάνω διπλά τα unboxing όταν είναι προϊόντα της ίδιας εταιρείας και ξεκινάω σε αυτό το βίντεο ευχαριστώντας τη Logitech, η οποία μου έστειλε το Logitech G430, το headset, και το G602 το ποντικάκι. Είναι τη σειράς Logitech Gaming Gear, όπου έχει αρχίσει η Logitech να μπαίνει δυνατά στο τομέα των Gaming Gears, που μαζί με το κατάλληλο software, το οποίο λέγεται Logitech Gaming Software, χρησιμοποιείται ώστε να αναγνωρίζει το gear που έχουμε από τη Logitech και να περνάει τα drivers και όλα τα σχετικά. Αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα. Θα ξεκινήσουμε αρχικά με το G430, το headset το οποίο το έχω ήδη κάνει unboxing και το χρησιμοποιώ. Ευχαριστώ και πάλι τη Logitech για αυτό. Όπως βλέπετε, έχει δύο τεράστια, για τα μεγαλύτερα αυτιά λοιπόν, έχει πολύ ωραίες φύκες, οι οποίες προστατεύουν τα αυτιά και έχουν αρκετό voice cancellation, noise cancellation μάλλον, συγγνώμη, το ίδιο ισχύει και για το μικρόφωνο, οπότε όσοι από εσάς θέλετε να παίξετε διάφορα παιχνίδια τα οποία θέλετε να υπάρχει ησυχία τριγύρω σας, να μην ακούγεται οτιδήποτε άλλο, όπως καταλαβαίνετε, αυτό για εμάς τους gamer είναι κάτι πολύ βασικό. Οπότε έχουμε αυτό εδώ το headset, το οποίο είναι ό,τι πρέπει για αυτά τα παιχνίδια. Μπορείτε εσείς να φωνάζετε και να σας ακούνε κάργα, αλλά μπορεί να σας φωνάζουν από πίσω και να μην ακούγεται τίποτα. Το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Το design του, όπως βλέπετε εδώ, σχηματιζόμαστε, πολύ καλό και πολύ γερό. Εντάξει, τώρα δεν θα το σπάσουμε κιόλας για να σας δείξουμε ότι είναι γερό. Είναι γερό από μόνο του το τεστάρι. Έχει ένα καλώδιο το οποίο συνδέεται με USB με τον υπολογιστή και έτσι αναγνωρίζονται τα drivers, αλλά πρέπει να κατεβάσετε και το Logitech Gaming Software για να λειτουργήσει κανονικά τα ακουστικά. Παράλληλα μπορείτε να διαλέξετε αν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί το μικρόφωνο. Τώρα ποιος έχει headset και δεν λειτουργεί το μικρόφωνο δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων εδώ μπορείτε να αυξομοιώσετε τον ήχο που θέλετε να ακούτε. Για όσους δεν είχαν gaming gear, θα του πάρει λίγο να το συνηθίσουν. Αυτό ισχύει για όλα βέβαια, όταν πάμε από τα απλά ακουστικά σε κάτι πιο εξελιγμένο. Αλλά εντάξει, εμένα μου πήρε μερικές ώρες για να το συνηθίσω, γιατί είχαν περίπου το WoW, οπότε όλα καλά. Ας βάλουμε λοιπόν αυτό εδώ το κομμάτι στην άκρη και ας φέρουμε το δεύτερο κομμάτι, το οποίο θα γίνει και giveaway, όχι σε αυτό το βίντεο, αλλά στο χριστουγεννιάτικο giveaway. Η Logitech μας επέτρεψε να το δώσουμε σε εσάς, μιας και εγώ έχω ένα πολύ καλό ποντίκι. Όχι πως αυτό δεν είναι καλό, είναι αντίστοιχο της επικότητας του ποντικού που έχω, αλλά αποφάσισα να το δώσω σε εσάς για να σας κάνω χαρούμενος τώρα τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, αυτό δεν το έχουμε ανοίξει, οπότε θα το ανοίξουμε εδώ μαζί. Για να δούμε, σιγά σιγά, από ό,τι βλέπετε, για να δούμε, όλα καλά και όλα ωραία. Εδώ το καλό το παιδικάκι, αρνείται να βγει, όχι δεν αρνείται να βγει, θα βγει τώρα. Λεπτό. Λοιπόν, θα το ανοίξουμε αυτό εδώ. Λοιπόν, επειδή όμως δεν θέλω να χαλάσω την συσκευασία, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα pause στο βίντεο και να σας το φέρω και να συνεχίσω αμέσως τώρα. Λοιπόν, αφού τα κατάφερα μετά από μπόλικο κόπο, αυτό είναι σαν τα Χριστούγεννα ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Σ' αρέσει να τα ανοίγεις. Θα αφήσω το κουτί εδώ στην άκρη. Ελπίζω να μην διαλύσω κάποια πράγματα. Και θα ανοίξουμε εδώ. Και θα βγάλουμε το καλωδιάκι. Και τέλος θα βγάλουμε το ποντικάκι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, βγήκε και εδώ όσο έχει. Το ποντίκι αυτό λοιπόν έχει πολλά features. Αρχικά λοιπόν θα πρέπει να βγάλετε αυτό. Δεν το βγάζουμε, διότι είπαμε αυτό είναι δωράκι για κάποιον από τους τυχερούς νικητές της χριστουγεννιάτικης κλήρωσης, οπότε δεν θα το αφαιρέσω για να μην το χαλάσω. Λοιπόν, έχει κουμπιά τα οποία βολεύουν οποιονδήποτε MMO gamer. Απλά πράγματα, όπως επίσης και όταν δεν κάνετε gaming και θέλετε να κάνετε κάποια άλλα, μπορείτε να αλλάξετε το mode του ποντικού ώστε να μην βγάζει τόσο DPI όσο βγάζει όταν
είναι για MMOing ή οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι άλλοι χρήσεις έχουν τα περιφερειακά για gaming και άλλοι χρήσεις έχουν τα περιφερειακά για mid gaming. Όπως βλέπετε λοιπόν, το συγκεκριμένο ποντικάκι έχει αυτή τη δυνατότητα. Εδώ είναι η ροδελίτσα του, εδώ υπάρχει μία άκρη στην οποία μπορούμε να βάλουμε το δάχτυλό μας, ειδικά για όσους έχουν μεγάλα δάχτυλα και να μπορούν να μην σέρνεται το χέρι τους πάνω στο χαλί, όπως λέω εγώ, ή το mouse πάντως, όπως το λένε οι περισσότεροι άνθρωποι. Είναι wireless, έχει ειδική version για την μπαταρία, οπότε όταν σας τελειώνει η μπαταρία το ποντίκι σας ενημερώνει. Βέβαια υπάρχει και αυτό εδώ για όσους θα θέλανε να φορτίσουν το ποντικάκι. Έχει φορτιστεί εδώ, όπως βλέπετε. Από ό,τι βλέπω, και αν δεν κάνω λάθος, και εδώ υπάρχει και αυτό εδώ ώστε να συνδέεται με το φορτιστή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει, τώρα δεν θέλω, όπως είπα, να το συνδέσω στον υπολογιστή, διότι αν το συνδέσω στον υπολογιστή θα έχουμε θέματα και θέλω ο νικητής να το πάρει και να το ευχαριστηθεί ο ίδιος. Εδώ μέσα φυσικά υπάρχουν και τα manuals για όσους χρειάζονται βοήθεια, αν και τώρα πια δεν νομίζω όσοι θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό για το ποντίκι δεν χρειάζονται manuals. Είναι λαμόπαιδα και αλυτόπαιδα από μόνοι τους και ξέρουν τι να κάνουν. Οπότε αυτά ήτανε το διπλό unboxing που κάναμε με Logitech προϊόντα. Φυσικά θα μπει στη θέση του. Θα ενημερώσω στο επόμενο βίντεο, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το χριστουγεννιάτικο βίντεο, για το πώς θα πάρετε μέρος. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά τη Logitech που μου έκανε την ευγενή παροχή για αυτά τα δύο προϊόντα και μάλιστα να δώσω και αυτά σε εσάς. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα και κούκλικα στα κρόνια, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο σύντομα. Γεια σας!